Θα προσωρινά στη θέση που πρέπει. Έτσι. Και θα κάνετε τα πάνω δόντια να αρθρώνουν κανονικά και τα κάτω θα τα κάνετε πλάκα. Και είναι το καλύτερο σύστημα. Τα κάτω πλάκα, ναι. Ναι, για να αναρθρώνουν μόνο σε ένα σημείο. Για να είναι σαν άρθικα στα κάτω. Για να είναι σαν άρθικα. Αμέ. Να έχουμε σημειακές επαφές των βαριακών φυμάτων στα εξωτερικά, ουσιαστικά των κάτω, που θα είναι επίπεδα. Απολύτως. Διότι όταν και στα πρόστια δεν θα κουμπάνε καθόλου. Δεν ακουμπάνε ποτέ τα δόντια τα πρόστια. Ποτέ. Έχουνε... Μόνο στους κοινόδοντες. Έχουν κοπτικό. Με κοπτικό. Σε προσδιολίσθηση. Σε προσδιολίσθηση. Έτσι πρέπει να είναι. Όταν θέλει να κλείσει. Ο παγιάμες ο λεφτάκι. Θα δείτε φωτογραφίες ωραίες μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό είναι μασελοφόρος. Βλέπετε. Του μετρήσαμε το λάθος που έχει στη μασέλα του. Με το κερί. Τότε είχα ένα κερί άσπρο. Βλέπετε. Τώρα είναι κόκκινο. Τώρα είναι κόκκινο. Λοιπόν, βλέπω πόσο του λείπει. Του λείπει ύψος. Βλέπετε. Είναι παλιά μασέλα. Με τη μέθοδο αυτό που θα κάνουμε αύριο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, με τα ίδια. Προσωρινές πόσο καιρό τις αφήνουμε στο στόμα. Λοιπόν, όταν κάνουμε αυτό το πράγμα σε ένα στόμα, θα δείτε αυτά, μετά έχω φωτογραφίες ωραίες από πίσω. Εξαρτάται σε τι κατάντια έχετε ένα στόμα. Διότι όταν πάθει μεγάλες ζημιές, δεν μπορεί να κάνετε ένα στόμα αμέσως από τη θέση που έρθει να το τελειώσετε. Λοιπόν, αρχίζετε με αυτές τις γέφυρες πρώτα και αρχίστε και βλέπετε και έρχεται και εκεί που αρθρώνανε καλά τη Δευτέρα, το άλλο Σάββατο έχει τόσο έλλειμμα. Λοιπόν, βγάζετε τη γέφυρα την προσωρινή και την προστίθετε με ωραίο και το βάζετε στο στόμα, το αρθρώνετε ωραίο και φεύγει. Και ξανάρχεται πάλι μετά από ένα μήνα, μόλις αισθανθείτε κλείνει καλά. Και όταν αρχίζει και κλείνει καλά πλέον 15-20 μέρες, τότε κάνετε, δείτε σχήμα στα κατωδόντια όπως ήταν τα κανονικά. Αλλά βάζουμε χρυσά από μέσα για να μην σπάζουν. Και έχει και κάτι ένα ακριλικό, ένα πράγμα που έχει μέσα ίνες, το ξέρετε αυτό, ναι, ναι, ναι. Που δεν σπάζουν. Ναι, ναι. Ναι. Και αυτό το βάζουμε που και που. Δηλαδή, άμα είναι, μεγάλες δουλειές, πάντα το κάναμε γέφυρες με μέταλλο μέσα, ναι, για να μην σπάζουν. Για να μην σπάζουν. Πάντως, κύριε, πριν σε αυτό που σας είπα, εντάξει, κατάλαβα τη σχέση σας, απλώς ήθελα να επιμείνω στο ότι αν η υπερσύγκληση είναι συγγενής και δεν είναι καθέξιμη, εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεν νομίζω ότι ο κόνδυλος θα βρει θέση διαφορετική από αυτή που είχε συγγενός. Ο κόνδυλος δεν μπορούμε να υψώσουμε την άρθρωση. Μα δεν υψώνει κανένα στην άρθρωση. Ποιο θα υψώσει την άρθρωση. Μου βάλετε προσωρινές οι οποίες λειτουργούν σαν άρθρωση. Μα είναι στο ύψος που έχω μετρήσει με το κόκκινο κερί. Ποτέ. Ποτέ δεν θα υψώσω μια άρθρωση. Ποτέ είναι καταστροφή. Όποιο στόμα μετρήσω, το έχω μετρήσει με το κερί. Και άμα είναι μεγάλο, κοιτάξτε. Υψώνατε άρθρωση. Ναι, εγώ δεν ψώνω, παραφέρω, είπα λάθος. Restore vertical dimension λέμε. Ποτέ τη λέξη ύψωμα δεν κάνει. Είναι παραδοτικό. Συγγνώμη, τι πράγμα. Ποτέ, είναι καταστροφή. Συγγνώμη. Καλά κάνατε και το μαντήρα. Βασικό λάθος αυτό. Αλλά όταν έχουμε ένα στόμα που έχει μεγάλη ζημιά, αρχίσαμε και έχει κάτι τότε που κατεβαίνουμε, τα κόβαμε, τα κάνουμε έτσι. Και με το μάτι κιόλας προσπαθούμε να κάνουμε δύο τόξα. Και μετά από εκεί ξεκινάμε. Γιατί άμα είναι τέτοια χάλια και ένα στόμα, τι να πάω να μετρήσω. Μετά προσπαθώ να τα φέρω έτσι λιγάκι και μετά τον ξαναβλέπουμε και άμα ξανάρθει, σιγά σιγά, διότι όσο του όλοι εμείς και όλα αυτά αρχίζουν και λειτουργούν κανονικά, θέλει χρόνο. Και έτσι όταν όλα λειτουργούν κανονικά και όταν όλα. Κοιτάξτε. Όταν όλα οι γέφυρες αυτές που έκανε λειτουργούν κανονικά, όλες, όλο το στόμα το οποίο θα φτιάξω είναι ένα παιχνίδι. Διότι δεν έχω ανάγκη να το κάνω όλο μαζί. Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν είναι ένα στόμα fix, κάνω πρώτα τα κάτω. Τους πρόσθετα, την πρόσθετα, τα πίσω, όλα, τα πίσω. Εδώ και εδώ, mm-hmm. Πάντα. Και μετά κάνω τα πάνω, εδώ και εδώ. Και μετά κάνω τα έξι κάτω. Mm-hmm. Και μετά βάζω τα πάνω. Μάλιστα. Καταλάβετε. Και άρα δεν τα κολλάω όμως χωριστά, τα βάζω όλα μαζί. Μάλιστα. Διαφορετική φιλοσοφία και με το μαν, πώς το λένε και λοιπά. Μα καλά, ακούστε, ο Πάκη μαν, συγγνώμη, δεν είναι μια φιλοσοφία, είναι μια μηχανοποίηση της οδοντοιατρικής. Yeah. Λοιπόν, εμείς είπαμε να βγούμε από την τεχνολογία τώρα. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, θα πέσαμε στην τεχνολογία. Ο Ντόσον που γράφει γι' αυτό, ναι, βάζει, έχει βιβλία να διαβάσει τόσο τα βιβλία. Έχει τόξα το παίρνει στραβά. Η μη πάει έτσι και ο τόξο πάει από εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, οι άλλοι που το διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν, εγώ τι του θέλω. Τι να του κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ στο βιβλίο όπως γράφω ότι είναι στραβά. Πώς να πω, δεν υπάρχει. Και είναι η ανατόμη
που είναι μαζί μου. Λοιπόν, αυτή η ανατόμη μεγάλη είναι 10 ονόματα στην Αμερική, στον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα πάρει. Ο Ντιμπρίλ αυτό, ξέρετε τι είναι, κοιτάξτε, όταν έχει το βιβλίο του, είναι founder and former head of the Department of Anatomy University of Illinois. Emeritus professor στην Αμερική. Δεν? Και έγραψε αυτά όλα μαζί μου για να δώσει βάση στον κόσμο ότι αυτά που λέω είναι σωστά. Καταλάβατε, αλλιώ δεν θα τα γράφω. Λοιπόν, και τώρα έχω τον Σκαπίνο, ο οποίος είναι ο βοηθός του, ο οποίος πήρε τη θέση και ο οποίος αυτός κάνει τώρα 20 χρόνια μελετά τις γράφεις και τα λοιπά και είναι καθηγητή και αυτός θα γράψει και αυτός θα το βιβλίο μου μέσα. Και έχουμε τον Highlander. Ξέρετε, λέγανε πριν, γιατί σας ρωτούσα πού αγγίζει ο κόκκινος. Λοιπόν, ήταν ένας άλλος ανατόμος μεγάλος, βραβείο χρυσού στην ανατομία στην Αμερική και καθηγητής στο Harvard. Λοιπόν, αυτοί λέγανε κάτι γιατί ότι ο κόκκινος δεν είναι, η γνάθος δεν είναι δεν είναι μοχλός, αλλά είναι link. Link θα πει σύνδεσμος. Και έγραψε ένα άρθρο πριν 10 χρόνια και λέει mandible, liver or link. Εντάξει. Και αυτοί όλοι που τον επίστευαν επί χρόνια αυτό το πράγμα, γιατί ακόμα εκτός, εάν έκανε όλες τις ζωγραφίες των ιών όπως τους κάνανε, είναι ήδη έναν έξοδο. Εντάξει. Και αυτό είναι ό,τι άρθρα έχουν βγει στο περιοδικό Ανατομίας των Ηνωμένων Πολιτειών, επί 6 μήνες θα μελετούν οι καθηγητές και αν είναι σωστά θα γράψουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να γράψετε ένα άρθρο αύριο το πρωί μετά εκεί. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά που σας δίνω είναι. Πώς θα πούμε. Τι να το πω. Χρόνων, παιδεία και προσπάθεια για πολλά. Καταλάβατε. Και τα δόντια να σας πω. Κάνουν μασέλες. Και κάνουν τις μασέλες και βάζουν τα 6 δόντια τα πάνω, τα κάτω όπως θέλουν, ξεχνάμε και αυτό. Και βάζουν τα πάνω και μετά τα κάτω απάνω στα πάνω. Είναι έτσι όχι. Αυτό είναι λάθος. Διότι η μασέλα σας πρέπει να μασίσει κάπου που να είναι στο κέντρο της γράφης. Έτσι το κάνουμε, έτσι δεν κάνει, έτσι δεν ξέρει. Όχι. Ξεκινάει από το πρώτο κομφλίο και κάνουμε ξανά. Την εξάρα πάνω ξεκινάει. Αυτό είναι. Σωστά. Κάτω, αλλά τα κάτω πρέπει να γίνουν πριν από τα πίσω. Τα λέει τα κάτω. Τα κάτω όλα πρώτα. Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να μετρήσετε ακριβώς που είναι το κέντρο της. Μισό λεπτό έχει. Όταν δουλεύουμε με το στράτο. Μία. Όταν κάνουμε τη γέστα εδώ. Δεν κάνει εξάρα. Εγώ σα καθυστέρησα. Ναι, είναι λάθος. Που λέγαμε εξάρα πάνω. Εξάρα κάτω και μετά 8 κάτω. Δεν είπε έτσι. Κύριε Βέντα, στράτο. Θα κάνουμε μασέλα. Θα κάνουμε μασέλα εδώ. Τελειώνουν τη μουσική, δεν είναι πάνω, μετά βάζουν το πρώτο γομφλί της κάρτας, μετά βγαίνουν, τελευταία βγαίνουν μετά. Μόλις. Όταν έχετε μια γνάθο κάτω που είναι έτσι, εδώ μπρος, είναι το καλύτερο σύστημα. Θα βάλετε τα δόντια στη μέση. Είμαστε σύμφωνοι, διότι μια γνάθο η οποία είναι έτσι, η οποία να είναι έτσι, η οποία να είναι έτσι, η οποία να είναι έτσι, και κατεβαίνουν έτσι τα κόκαλα, πάντα στη μέση πρέπει να τα πάτε. Γιατί, διότι. Στη μέση. Λοιπόν, έχετε μια άλλη, την κόβουμε έτσι, είναι έτσι. Άρα, θα κάνουμε ένα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι μπάκαρ, αυτό στο όμαρο. Πώς το λένε, μπάκαρ, πώς το λένε, και στην πηλαία πώς το λένε. Αυτό το μέρος, το μπρος. Προστόμιο, ναι. Και το πίσω. Γλωσσικό. Γλωσσικό. Θα βάσα. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, άμα είναι έτσι αυτό, βάζετε το δάχτυλό σας. Και άμα αυτό κατεβαίνει έτσι, εδώ θα μπλέξετε με τη γλώσσα. Είμαστε σύμφωνοι. Και το νεύρο που κρατάει τη γλώσσα έτσι. Λοιπόν. Εδώ, εάν κάνετε μια μασέρα όπως βλέπω, κάθε φορά που την κατεβάζουν ως εδώ, και την κάνουν ως εδώ έτσι, αυτό το μέρος δεν είναι για να αρθρώσει ποτέ. Θα το σταματήσετε εδώ πέρα και η γράφος που είναι έτσι θα βάλετε εδώ τώρα. Σε αυτό το μέρος που βγαίνει. Η ακρολοφία. Εδώ, όχι στο πάνω εδώ. Εκεί που γέρνει η ακρολοφία. Εδώ θα βάλουμε στο μέσο θα βάλουμε τα δόντια. Και αν το άλλο είναι εδώ έτσι, πάλι στο μέσο. Διότι αν αυτό δεν το βάλετε στο μέσο εδώ, το στόμα αυτό δεν θα μπορείς ποτέ να κλείσει με το πάνω καλά. Θα το βάλετε αυτό μέσα εδώ και θα βρεθεί ένας χώρος έτσι προς επέμβαση.
Ποτέ δεν μπορεί να κλείνει. Το ξαναπείτε αυτό. Τη βασέλα της γυναίκας. Δείχνει την ολοπαριακή άβλα, κάνει την ολοπλοσική. Την ακρολοφία. Αν έχει αυτή την κλίση, λέει, αυτή την κλίση, δεν θα βάλεις οδότη εδώ πάνω. Στη μέση. Θα βάλεις μέση το κυκλημένο επίπεδο. Ενώ όλα τα βιβλία λένε βάτο κάθετα στην ακρολοφία. Όχι, είναι λάθος. Γιατί αυτή η ακρολοφία δεν είναι το κέντρο της βασέλας. Και όταν εσείς θα κλείσετε, θα κόψετε, η γυναίκα σας θα κάνει αυτό. Αυτό είναι η διαδρομή που θα κάνει. Εάν εσείς το βάλετε μέσα, πρέπει να κάνει έτσι κάθε φορά. Είναι σωστό. Και αν το βάλετε εδώ, ή αν το βάλετε εδώ, θα κρατήσει πιο καλά η μασέρα. Θα ανατρέπεται. Η μασέρα θα κρατήσει καλά με την άθρωση όταν είναι. Και με το μέτρος που θα πάρετε κάτω από εδώ. Και με το μέτρος. Μέσα την ολογλωσσική άβλα. Α, είναι εντάξει, τη μηματική θέρμανση. Όχι, 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 δεν είναι έτσι. Λάθος. Είναι άλλη κομπίνα, είναι εκεί. Σε διάρκεια. Λοιπόν, αυτό το κατάλαβατε αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικό πράγμα. Εάν είναι τετράγωνη η ακρολοφία, όπως βλέπουμε σε κάτι διωγγωμένες... Άμα βάλετε το χέρι σας, θα δείτε και ότι κατεβαίνουν κάτω στη μέση θα το βάλετε. Εκεί που κατεβαίνουν στη μέση, εντάξει. Πρέπει να μην βάλετε εκεί που κατεβαίνουν από πάνω, και ας είναι πιο ψηλό. Και άμα είναι πολύ ψηλό, παρά καμιά φορά βλέπετε κάτι δόντια που κάνανε κακές εξαγωγές και έχει κομμάτια κόκαλα που βγαίνουν αυτά, δεν μπορεί να κάνετε ποτέ κατεβασία πάνω εκεί. Αυτά πρέπει να τα αφαιρέσετε, να γίνουν όλα λεία, ωραία. Αυτοί που νομίζουν ότι αυτό θα κρατήσει παραπάνω δεν κρατάει τίποτα. Τίποτα. Πρέπει να είναι όλα αλεία και ωραία. Καταλάβατε. Ωραία, πάντα. Δεν έχετε ωραίο στόμα να γίνεται. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Τώρα θα γυρίσουμε στο κατάπιωμα. Να σας πω πώς γίνεται. Αύριο θα κοιμάσουμε το κερί. Αλλά γιατί αυτή το μέγεθος το οποίο θα πάρουμε είναι σωστό. Δεν πρέπει να καταλάβουμε και πώς καταπίνει ο άνθρωπος. Δεν αρκεί, όπως σας είπα, ότι καταπίνει έτσι. Αυτό είναι εντάξει. Είναι όπως κάναμε όπως οι άλλοι τότε. Εντάξει. Εμείς δεν θα αλλάξουμε. Δεν θα κάνουμε όπως οι άλλοι. Θα τα πούμε σωστά. Λοιπόν. Πρώτα-πρώτα, για να καταπείτε, όλα αρχίζουν από το rest position. Είμαστε σύμφωνοι. Είναι εντάξει. Για να προχωρώ, γιατί είναι υπερδεμένοι πότε. Ναι. Σας το λέω. Λοιπόν. Όταν είμαστε rest position έτσι. Τέσσερα βάσεις, το στόμα σας είναι ανοιχτό εδώ. Τι γίνεται μέσα, έχετε καμία ιδέα? Στο βάθος. Δεν έχετε καμία ιδέα. Εντάξει, λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που γίνεται, αυτό είναι το χαρτί. Ναι. Λοιπόν, ο ουρανίσκος, ο μαλακός, έτσι είναι ο ουρανίσκος μας που είναι σκληρός, και εδώ πίσω κατεβαίνει. Έτσι. Εντάξει. Και εδώ είναι η γλώσσα μας, η βάση της γλώσσας, και εδώ είναι η επιβλωτή. Εντάξει, εδώ πέρα είναι έτσι, από πίσω κρέμεται και έτσι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πράγμα, το πάει το μαλακό ακουμπάει εδώ. Εντάξει. Και η επιβλωτή στέκεται έτοιμα για να αγγίξει εδώ. Εντάξει, λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που αν είστε rest position. Εδώ μπρος υπάρχει χώρος, όχι πολλής, ο ουρανίσκος κατεβαίνει και η επιγλωτής πίσω. Η επιγλωτής είναι ένα, σαν καθυρά, δέσαι ένα καπάκι και όταν θα καταπείτε, αυτό γυρίζει, μπουμ, έτσι και καλύπτει το λάρυγμα. Για να μην μπουν μέσα τα φαγιά. Έρχεται στη μέση από μπρος. Το καπάκι. Και άμα βλέπετε έτσι από πάνω, είναι ο λάρυγς εδώ, η επιβλωτή έρχεται και το καμακώνει και ο λάριξ ανεβαίνει, σηκώνεται για να κάνει χώρο και στα πλάγια είναι ο φάρεγγας, κατεβαίνουν τα φαγητά μέσα εδώ. Εντάξει, λοιπόν γίνεται αυτή η κίνηση. Τώρα λοιπόν. Θα βάζω έτσι για να μην ξεχάσω τίποτα. Λοιπόν, εδώ μεταξύ κάτω από εδώ το ιωειδές σωστούν είναι ακριβώς σε αυτό το μέρος της σιγνάς. Εδώ. Και εδώ πέρα έχει 18 μυς που στέκονται. Που είναι κρεμασμένοι. Και υπάρχουν και μυς οι οποίοι φεύγουν από εδώ. Η γλώσσα είναι, ας πούμε, είναι να κάνουμε ένα άλλο πιο καλύτερο σχέδιο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι
γένιο γλώσσα. Είναι. Γένιο γλωσσικό. Έρχεται εδώ. Ιο γλώσσα είναι, έρχεται από το ιοειδέ σωστούν, απάνω στη γλώσσα. Μετά έχουμε πάρα το γλώσ, ένα αρρωσμί που έρχεται στα πλάγια. Και το στήλο γλώσ έρχεται από εδώ. Κοιτάξτε, υπάρχει στη γλώσσα. Δηλαδή η γλώσσα είναι ένα πράγμα έτσι. Κοιτάξτε, που έχει ένα μυς που γυρίζει, ένα άλλο που έρχεται έτσι και ένα άλλο που έρχεται έτσι εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό το στούλ, το ιωδέ στούλ, έχει ένα μυ ο οποίο λέγεται στήλο ιωδιέ. Στήλο ιωδιέ. Αυτός είναι αυτός που κάνει σταβιλάρις αυτό το κόκαλο. Εδώ. Δηλαδή το συγκρατεί. Και το ιδέες είναι κρατημένο και από κάτω. Έχει το ομολογία. Λοιπόν, όταν αυτό κρατήσει αυτό. Κρατήσει αυτό. Και εδώ πέρα έχουμε επίσης το ζένιο ιδέα, ένα άλλο μυς. Είναι τρεις μυς που κρατούν αυτό. Οπότε η γλώσσα μπορεί να κινηθεί πίσω και να κάνει τις κινήσεις της για να καταπεί, χωρίς να την ενοχλήσει τίποτα. Και όπως υπάρχουν διπλή μυς όλοι αυτοί, αυτό το κόκαλο κρατιέται από εδώ, κρατιέται από την άλλη μεριά, κρατιέται από εδώ, κρατιέται και από εκεί, και έτσι η γλώσσα μπορεί να κινηθεί μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Γιατί η γλώσσα είναι που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και όπως είπαμε ότι όλες οι κινήσεις είναι μοχλή, η γλώσσα έχει ένα σκελετό υδροστατικό. Το εσωτερικό στη σκελετό. Δηλαδή έχει. Είναι στο παλαιμά, έτσι, που τον μαζεύουν, είναι στη κυκλική που τον σφίγγουν και είναι σκάθε. Λοιπόν, αυτό είναι η γλώσσα. Και κινείται όπως τα φύγει. Πάει έτσι και γυρίζει πίσω. Αυτό είναι το εσωτερικό της γλώσσας. Και το εξωτερικό της γλώσσας είναι αυτοί οι τέσσερις μυς. Ζένιο γλώσ, ιο γλώσ, παρά το γλώσ και στην γλώσ. Αυτοί οι τέσσερις. Οι οποίοι κάνουν όλες τις κινήσεις. Λοιπόν, αυτοί οι μυς, όταν έρχονται στην γλώσσα μέσα, κλείνουν. Έχει τέσσερις. Πώς θα τα πούμε αυτά. Λειτουργίες. Σφιχτήρες. Τέσσερις σφιχτήρες. Το στόμα έχει τέσσερις σφιχτήρες. Λοιπόν, ο πρώτος σφιχτήρης είναι τα χείλια. Εδώ είναι η γλώσσα μας, εντάξει. Ο ουρανίσκος μας εδώ. Εντάξει. Και εδώ πέρα είναι ο παλατογλός. Είναι άλλο σφιχτήρα. Είναι δύο σφιχτήρες. Ώστε, όταν εσείς έχετε φαΐ στο στόμα σας, είναι κλειστό το στόμα από μπρος, από τα χείλια, και κλειστό από εδώ από πίσω. Εντάξει. Και το φαΐ όλο είναι, σέρνεται μεταξύ του ουρανίσκου και της γλώσσας. Λοιπόν, όταν εσείς τώρα θέλετε να αρχίσετε να καταπίνετε, αυτό το φαϊτό, το παρακολουθείτε καλά, επιστρέφει και όταν φτάνει εδώ για να χτυπήσει αυτό το σφιχτήρα, αυτός ο σφιχτήρα μετατρέπεται και κλείνει τη μύτη, δηλαδή πάνε τα φαϊτά στη μύτη. Και ανοίγει από εδώ αυτή η πόρτα. Τη στιγμή που άνοιξε αυτή η πόρτα, όλες αυτές οι κινήσεις που κάνετε για να καταπείτε, τις ορίζετε. Αλλά μόλις χτυπήσει η πόρτα, είναι αυτόματες. Δεν μπορεί να ξαναβγάλετε το φαΐ. Τελείωσε. Και όλο το φαΐ αυτό που θα μπει, εφόσον έχουμε πίσω εδώ πέρα την επιλωτίδα, η οποία και αυτή θα συμβάλλει σε αυτό το πράγμα να ανοίξει. Αμέσως ανεβαίνει το, όπως είπαμε, ο λάρινξ, τα φαλιά πέφτουν κάτω, πάνε στο στομάχι, ανοίγει το τέλειο, όταν το σφιχτήρας μπαίνει μέσα. Εν τω μεταξύ αυτό άνοιξε και κλείσε. Και όταν ανοίγει και κλείνει, για να φτάσουν τα φαϊτά εδώ, πρέπει η γνάθος να ανέβει πάνω και η γλώσσα την ανεβάζει πάνω. Δεν θα ανέβει μόνη. Όταν τα κλείσετε, κάνετε έτσι και θα πατήσω. Γι' αυτό δεν μπορεί να καταπείτε με τα δόντια που δεν αγγίζουν. Λοιπόν, για να καταπείτε, κάνετε έτσι και την ώρα που θα φτάσουν να καταπείτε, πέφτουν τα φάγια και κλείνουν. Και εμείς αυτό που μετράμε είναι αυτή τη στιγμή που θα κλείσουν τα δόντια και θα ξανανοίξουν. Και γι' αυτό κάθε φορά που κλείνουν και ξανανοίγουν, είναι σαν ένα ξηράφι που κόβει στο ίδιο βάθος. Καταλάβατε. Και γι' αυτό δεν υπάρχει λάθος.
Και μετά θα δείξω και φωτογραφίες. Και αυτό το στόμα. Για να το κάνω. Αυτό το έκανε επίτηδες όταν διδάσκω στο πανεπιστήμιο. Με μπλε κάλυψα τα δόντια που υπήρχαν στο στόμα. Και έβαλε ένα κερί άσπρο. Και κοιτάξτε πόσο είναι λεπτές οι γραμμές. Τις βλέπετε. Το κερί άσπρο πάνω στο μπλε. Δεν το βλέπετε. Εδώ όσο έλειπε το έκανα κόκκινο. Κάτω έβαλα τα μπλε. Και εδώ πέρα έβαλα το κερί άσπρο. Και όταν καταπίνουν γίνεται έτσι. Κοιτάξτε. Αυτό είναι το ύψος του. Λοιπόν, εγώ μέτρησα τώρα το ύψος. Άμα η υπόθεση είναι δύσκολη, τι κάνω, το ξαναζουλώ αυτό και το βάζω στο στόμα. Και το ξαναμετρώ. Και άμα βγαίνει το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο, τελείωσε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μετά, κάνω μια διάγνωση πώς θα φτιάξω το στόμα αυτό. Αυτό θα το δούμε αύριο, γιατί έχω και άλλες φωτογραφίες. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό. Είναι ότι κάθε φορά που θα κάνω ένα στόμα, θα δω πόσο είναι το ύψος. Και θα κάνουμε φρεσιά ξωτήρα στην άθρωση. Κατάλαβα, αυτό θα, όπου λοιπόν έχει κόκκινο αφαιρώ, που έχει, και όπου έχει μπλε προσθέτω. Να, εδώ πέρα σημαίνει ήταν, αυτή είναι και η γυναίκα ενός οδοντογιατρού. Όπου έχει κόκκινο αφαιρείται και όπου βλέπω... Ναι, μπράβο, αλλά σου λέει, έχει τα μοντέλα του γιατρού, πού είναι τα μοντέλα. Τα στείλα στο εργαστήριο. Ωραία, λοιπόν, εκεί που του λείπει ύψος του γιατρού, όταν πάρω το μέτρο και το φτιάξω, θα βάλω και ένα μπλε. Και αν έχει δόντια που μπλέκουν και είναι στραβά και αυτά, θα τα λιμάρω. Λοιπόν, θα βάλω κόκκινο. Και έτσι, όταν έχετε έναν ασθενή που θέλετε να κάνετε μια μεγάλη δουλειά, εάν δεν του δείξετε αυτά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να σου πει εσένα, θέλει κάτι. Δεν το κάνετε. Βλέπετε αυτή τη γυναίκα, ας πούμε, παρόλο που ήταν η γυναίκα όταν τον γιατρού, κατάλαβε αυτό το πράγμα. Βλέπετε πώς ήταν. Εδώ δεν έπρεπε να γκούλει, να έλυσε. Ήταν κενό. Ήταν κενό. Α, εδώ είναι στην προστηριολίστα, εννοείται. Ναι, βέβαια. Συμφωνείτε. Και τι κάνατε εδώ πέρα, τροχίσατε πρώτα αυτά. Τώρα δεν είναι τέτοια κάτι. Και εδώ πέρα είναι όταν πάει lateral εδώ. Πλάγια. Εδώ πέρα χτυπάει εδώ. Και όταν πάει από την άλλη μεριά. Τι πάει εδώ, λοιπόν ήταν όλα στραβά. Λοιπόν, τι έκανα, όπως τα έβαλα και τα πήρα τα μέτρα του δικά της, όπου έχει μπλε τα άσαξα, όπου είχε κόκκινο τα βάλα μέσα και μπρος τα δόντια εδώ πέρα είχαν, ήταν πολύ προχωρημένα και δεν μπορούσε να κλείσει καλά. Λοιπόν, τα ελιμάρισα απ' έξω και τις κάνανε ζάκες που ήταν πολύ έξω και είναι μπλε και το άσπρο και έτσι έκλεινε μετά ωραία. Βλέπετε πώς έγιναν, αμπρός. Βλέπετε. Είναι απλό, δεν είναι απλό το πράγμα. Και έτσι κλείνει, όταν πάω πίσω αυτό, κλείνει κανονικά και τέτοια. Και να τα δω έτσι τελειώνει. Και τι βάζετε. Πάντα βάζω μασιτική χρυσή επιφάνεια στους γομφίους κάτω. Γιατί η πορσελάνη είναι πολύ... Κάτω ή και πάνω. Εγώ για μένα προτιμώ και πάνω και κάτω, γιατί είναι τόσο σκληρό η πορσελάνη που καταστρέφει τα δόντια. Κοίταξε, Παγιώτη, τα δόντια σου, ο τραπεζίτης κάτω. Τα δόντια, η μέσα κάσπη είναι πολύ ψηλή. Ναι. Λοιπόν, άμα αυτό κατέβει και λιμάρουμε το πίσω και όλα αυτά, θα επανήλθει η λειτουργία. Το νιώθω κάθε μέρα ότι πάει. Ναι, αύριο θα τον λιμάρω. Λίγο, με συγχωρείτε, λίγο ξανά, όταν λέτε για τη φορά, εννοείται πάντα, πώς να το πω, αξόνων φορά. Όχι προς τα γνωσικά ή παριακά, αξόνων. Αυτά όλα τα δόντια κάτω το γνάθου έχουν μία lingual inclination. Lingual γλωσσική. Έχουν γλωσσική. Πάντοτε. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Είναι καταστροφή αλλιώς. Έχουν μία γλωσσική. Πάντοτε. 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 Κατάλαβατε. Έτσι. Η γράφος. Είναι το γόνσον. Όχι, καλά, του Γόντσο, κοιτάξτε, αυτά είναι μηχανικά πράγματα. Είναι σωστά πράγματα. Αν ήταν η γράφος στρογγυλή και είχε ο άνθρωπος με σφαίρα που λένε. Η ιδέα είναι πάντως ότι δεν είναι από την άλλη μεριά η κλίση. Είναι γλωσσική η κλίση. Αλλά όχι στο σημείο που καμιά φορά την κάνουν έτσι. Οι τραπεζίτες είναι πολύ λίγοι, οι προγόφοι πολύ λίγο. Οι άλλοι λίγο παραπάνω και οι άλλοι σηκώνεται λίγα έτσι. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλει και κρίση το πράγμα, να μην... Ναι, εδώ δείχνει τώρα, εκτός από τη γλωσσική απόκριση που είπαμε ότι έχουν τα δόντια, λίγο ή πολύ, οι προγόμφοι λίγο, οι άλλοι περισσότερο, εδώ δείχνει και την κλίση των αξώνων των δοντιών, έτσι. Ναι. Βρίσκουμε και την κλίση των αξώνων. Ναι. Ότι ο γονδύος είναι λίγο πιο έτσι, ο γονδύος είναι λίγο έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Ναι.
Να, αυτή είναι η ωραία φωτογραφία, είδατε. Πώς είναι. Εντάξει. Αυτό είναι στην κάτω. Α, ναι. Τώρα θα σας πω για κάτι άλλο. Για σταθείτε εδώ πέρα. Εμείς δεν είναι κάτι. Κοιτάξτε καλά τους δύο κόδυλους πώς είναι. Εντάξει. Εντάξει, σταθείτε. Τους δύο αυτό. Τους είδατε τους κόδυλους πώς είναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πώς θα το σβήσω αυτό, πρώτα θα το σβήσω. Λοιπόν. Εάν ήσαν παράλληλοι οι δύο κόδυλοι, εντάξει, θα έπρεπε να ανοίγαν έτσι και να κλείνουν έτσι. Το βλέπετε αυτό, εκεί όχι. Ας πούμε, αν θέλατε ο κόδυλος να ανοίξει, το στόμα να ανοίξει, και ο κόδυλος ήταν έτσι, ο ένας, και ο άλλος έτσι, θα μπορούσαμε να περάσουμε έναν άξονα από τις δύο... Πώς θα πούμε. Ε? Από τα κέντρα. Από τα δύο κέντρα. Δεν μπορώ να περάσω άξονα, γιατί είναι έτσι. Από τη μία μεριά και από την άλλη, θα ενωθούν πίσω στη βάση του κρανίου. Άρα λοιπόν είναι έτσι. Λοιπόν, όταν θα ανοίξουμε το στόμα μας, αναγκαστικώς οι κόδυλοι θα το οδηγήσουν. Θα το τραβήξουν εμείς και οι κόδυλοι ακουπάνε απάνω στην επιφάνεια και ακουμπώντας θα κατεβούν. Θα αρχίσει λιγάκι έτσι και μετά θα κατεβούν. Αλλά δεν θα κατεβούν ίσια έτσι. Διότι εδώ πρώτα είναι μπομπέ το μέρος και η τροχιά που θα πάρουν είναι έτσι για να κατεβούν. Άρα η γραμμή αυτή δεν είναι ίσια, είναι έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό ή όχι. Ναι, και από άλλα, δηλαδή το έχω δει έτσι. Και από την άλλη μεριά είναι έτσι. Λοιπόν, εφόσον η γραμμή είναι έτσι, δεν μπορείς τον αθροτήρα να την έχουμε έτσι, ίσια. Ναι. Η καινοτομία στο στράτο όμως, το γινόμιο αρθρωτήρα που μας δείξατε προηγουμένως, είναι ότι χρησιμοποιούμε όμως γλίνες που μας δίνει. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Wait που λένε. Δεν τα πάμε όλα. Λοιπόν, εφόσον αυτό το πράγμα είναι έτσι, εντάξει, για να το μετρούσαμε σωστά, έπρεπε αυτό το άνοιγμα και αυτό το κλείσιμο να ήταν ακριβώς σωστό με την επιφάνεια. Είμαστε σύμφωνοι. Δηλαδή, εάν η επιφάνεια ήταν έτσι, ήταν έτσι, ο κόδυλος θα πήγαινε ίσια έτσι. Συμφωνείτε. Μπράβο. Και αν ήταν η πλάκα, θα ήταν ακόμα πιο εύκολο. Λοιπόν, επειδή είπαμε ότι είναι έτσι μπομπέ και αυτό πάνε έτσι, εντάξει, έπρεπε να κατέβαινε κλωξά ίσια. Σύμφωνοι. Μπράβο. Αλλά. Επειδή όμως ο κόδυλος αυτός δεν κατεβαίνει ίσια έτσι, αλλά περιστρέφεται συνεχώς. Η γραμμή την οποία τραβάει δεν έχει καμία σχέση με την επιφάνεια. Διότι ο κόδυλος γυρίζει εντός του μενίσκου και ο μενίσκος γύρω από την επιφάνεια την πάνω. Είναι διπλή κίνηση. Λοιπόν, εφόσον έχει διπλή κίνηση, γι' αυτό εσείς μπορείτε να κάνετε το στόμα σας ίσια έτσι και έτσι. Μπορεί να ανοίξει και έτσι, μπορεί να ανοίξει και έτσι.